Δυστυχώς οι ημερομηνίες αυτές ανήκουν στις δεσμεύσεις που έχει η χώρα. Επομένως, ήταν αρκετά δύσκολο για να δοθεί παράταση, παρότι η κυβέρνηση είχε αυτή τη βούληση. Τελικά συνοηθήκαμε, τα καταφέραμε. Δεν θα μπορέσει δυστυχώς να υπάρχει νέα παράταση. Γι' αυτό θέλω να κάνω μια έκκληση σε όλους. Μην το αφήσουν πάλι τελευταία στιγμή και ταλαιπωρηθούν όλοι μαζί και οι πολίτες κυρίως. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν τακταίο, γιατί δεν θα μπορεί να δοθεί νέα παράταση, δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο, ξέρετε, αυτή η παράταση αφορά αυτούς που είχε λήξει η προθεσμία. Μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2014. Έχουμε του 2014. Ακριβώς, Γιώργο, έχουμε άλλες δύο προθεσμίες. Έρχονται άλλα κύματα. Που καλά κάνει και το επισημαίνει και ο Υπουργός, ότι δεν μπορώ να δώσω άλλη παράταση γιατί το προβλέπει η συμφωνία. Για το επόμενο κύμα που είναι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για όσους ήταν να περάσουν κταίω από την 1η Εβδόμου του 2014 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2014. Και έχεις άλλη μια προθεσμία, Γιώργο, που είναι μέχρι 30 Νοεμβρίου, έχουν δηλαδή οι τηλεθεατές μας, που έπρεπε να είχαν περάσει κταίω μέσα στο 2015. Επειδή ούτως ή άλλως θα πρέπει να τα πληρώσετε και το λέγανε κιόλας. Ναι. Δόθηκε αυτή η παράταση, πηγαίνετε. Ναι, γιατί είναι μεγάλη έκπτωση, γιατί γλιτώνεις και το 150 που είναι το πρόστιμο της εφορίας και γλιτώνεις και ολόκληρο το πρόστιμο που είναι τα 60. Και να σου πω κάτι, αφορά και τη ζωή μας. Αυτό που είπε η Μπάγια. Ασφάλεια, σωστά. Αυτό που είπε η Μπάγια, η συνεργάτηδά μας, κύριε Υπουργέ, που τη βρήκανε σκισμένο το λάστιχο του αυτοκινήτου, το οποίο δεν είχε αντιληφθεί ότι. Έτσι, εσωτερικά. Και αν το κάναμε τον Έλληνα, δεν το βλέπαμε ποτέ. Έτσι, θα τη χάναμε. Το είναι ένα σημαντικό σε έλεγχο που γίνεται στο κταίο. Πιστεύω ότι μα προστατεύει από πάρα πολλά. Βέβαια. Είναι σε θετική κατεύθυνση και το περιβάλλον, αλλά κυρίως η ζωή μα. Κύριε Υπουργέ, με την τιμή των εισιτηρίων και με την αύξηση του ΦΠΑ, θα απορροφηθεί από τι εταιρείε των συγκοινωνιών ή θα επιβληθεί. Γιατί πήγε το 23%, πήγανε και τα εισιτήρια στο 23%. Βεβαίως. Μεταφορές δηλαδή συνολικά. Και είναι, ξέρετε, για τους πολίτεκνους, είναι για τον την κάρτα περιορίσεων διαδρομών που βγάζουμε. Για όλους, τους εργαζόμενους. Και βέβαια για αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε μια μελέτη αναδιοργάνωσης των αστικών συγκοινωνιών. Να έχουμε μία άλλη δομή και να τρέξουμε και την εφαρμογή πάρα πολύ γρήγορα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, που δυστυχώς οι διοικήσεις του ΟΑΣΑ δεν τις έχουμε τρέξει μέχρι τώρα. Προφανώς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ένα κίνητρο να χρησιμοποιηθούν οι αστικές συγκοινωνίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς από περισσότερους πολίτες. Και αυτό που θα προσπαθήσουμε θα είναι όσοι χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που έχουν χαμηλότερα εισόδημα, να μην επιβάλλεται το ΦΠΑ με 23%. Αυτό θα γίνει μέσα από μια πολιτική, αν μας βγει στην τεχνοοικονομική μελέτη, μέσα από τις κάρτες. Άρα, κύριε Υπουργέ, να το επαναλάβουμε. Θα κάνετε προσπάθεια ώστε να μην περάσει το 23%, η επιβάρηση 10 μονάδες είναι, γιατί ήταν 13. Να μην περάσει στο εισιτήριο του απλού κόσμου. Να μην περάσει τις κάρτες, δηλαδή σε αυτούς που χρησιμοποιούν καθημερινά. Συστηματικά αυτοί, έτσι, στις κάρτες. Μπορεί να περάσει το εισιτήριο. Στο εισιτήριο μπορεί να περάσει, να μην περάσει τις κάρτες. Ναι, που το χρησιμοποιούν οι τουρίστες. Αυτό θα είναι και ένα κίνητρο, κύριε Υπουργέ, αυτοί που χρησιμοποιούν συστηματικά λεωφορείο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να τα προμηθευτούν με κάρτες, έτσι ώστε να μην είναι αυξημένη τιμή του εισιτηρίου. Και θα έχουν και μεγαλύτερη έκπτωση αυτοί. Κύριε Παπαδάκη, προσπαθώ με αυτό πραγματικά και θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Ελέγχους, από τη στιγμή που έχουμε δώσει, από ό,τι ξέρετε, σε όλους τους ανέργους να χρησιμοποιούν δωρεά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θα συνεχίσει να ισχύει αυτό. Και προφανώς όλες οι διατάξεις που ισχύαν μέχρι τώρα για τους ΑΜΕ και τις ειδικές ομάδες σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε ελέγχους όχι στη λογική που γινόταν μέχρι σήμερα, την κατασταλτική, αλλά να προλαμβάνουμε στην είσοδο. Υπουργέ, αναφερθήκατε και στους άνεργους. Πείτε μας ακριβώς τι ισχύει. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από άνεργους. Αν και αυτοί σήμερα μπορούν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, που είναι δημόσιες μεταφορές, δωρεάν. Με την επίδειξη της κάρτας από τον ΟΑΕΔ και της ταυτότητάς τους. Και στο μέλλον συνεργαζόμαστε με τον ΟΑΕΔ
για να βγει μια ειδική κάρτα περίοδου διαδρομών, να μην έχουν οι άνθρωποι όσο ισχύει η εγγραφή του στο μητρό του. Αυτό ήθελα, αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα είναι μόνο η επίδοση. Εφόσον είναι, ξέρει ο ΑΕΔ πόσο καιρό θα είναι, έτσι. Και όλα αυτά, θα έχει την αντίστοιχη κάρτα έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τρέχει, να τρέχει και να ξανατρέχει για να αποδείξει ότι είναι άνεργος. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.